Έχω γράψει τις σημειώσεις μου. Θυμός, μεθού κεφαλαίο. Κεφαλαίο, όλα τα γράμματα κεφαλαίου. Όλα, όλα. Όλα τα γράμματα. Γράψτε κεφαλαίο. Όλα. Προετοιμαστείτε γιατί η κουβέντα που ακολουθεί. Σηκώνει αλκοόλ. Όχι. Όχι, όχι. Μην δίνουμε λάθος μηνύματα από τηλεοράσεις. Ποια συναισθήματα κρύβει. Κρύβει κάτι ο θυμός. Δεν είναι καθαρό συνέστημα. Τώρα ρε παιδί μου, έχω θυμώσει με σένα. Βράζει το αίμα μου. Θέλω ιδανικά είτε να σου φωνάξω, είτε να σε χτυπήσω. Όλο αυτό που μου βγαίνει από μέσα μου είναι πράγμα πολύ άγριο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Φυσικά, είναι ένα πολύ. Είναι και καθαρό συνέστημα. Και είναι και ένα συνέστημα, μάλιστα, πολύ φυσιολογικό να το έχουμε. Ναι. Το θέλουμε να υπάρχει και το θέλουμε γιατί το συνέστημα του θυμού έρχεται και μου δείχνει ότι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα τώρα θίγεται, ναι, και με καλεί να κάνω κάτι για να αποκαταστήσω τα πράγματα. Οπότε είναι ένα συνέστημα που το χρειαζόμαστε. Το ερώτημα σε καμία περίπτωση δεν είναι πώς να μη θυμώνω, δεν γίνεται. Και αυτό όμως, Ανδριανή, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φτάνουν στο γραφείο του ψυχολόγου, ναι, και θέλουν τρόπους να μην θυμώνουν, να μην τους νοιάζει. Αυτό δεν γίνεται. Και ναι, δεν το θέλουμε κιόλας. Θα το ήθελα αυτό, να μην καίγει το εγκέφαλός μου. Αυτό δηλαδή που νιώθω ότι πάω να πάθω εγκεφαλικό και καίγονται τα κύτταρα του εγκεφάλου όταν θυμώνω. Μπορώ να μην με θυμώνεις εσύ? Όχι. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Θα σου πω γιατί. Γιατί όπως όλα μας τα συναισθήματα, είναι εκεί πριν καν το καταλάβουμε. Δεν έχουμε τον έλεγχο. Σε τι έχουμε τον έλεγχο και εκείνη η δουλειά που έχουμε να κάνουμε, στο πώς. Πώς θα θυμώνουμε. Πώς θα θυμώνω. Η δουλειά που έχει να κάνει ο άνθρωπος όταν συνειδητοποιεί ότι ο τρόπος που θυμώνει είναι καταστροφικός για τον ίδιο, για τις σχέσεις του, η δουλειά που έχει να κάνει είναι το πώς θα θυμώνει, όχι το πώς δεν θα θυμώνει. Το ωραία. Χρειαζόμαστε. Το έχω απορία. Τι σημαίνει, πώς θα μπορώ να ελέγξω εγώ το πώς θα θυμώσω, αν θα θυμώσω δηλαδή. Τι, λιγότερο ή περισσότερο? Όχι. Καλύτερα, πιο μαλακά, πιο στρογγυλά? Όχι, όχι. Ο θυμός μπορεί να έχει πάρα πολύ ένταση, να έχει και φωνές. Αλλά έχει σημασία το πώς. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι είναι τελείως διαφορετικό, Ανδρία, όταν εγώ θυμώνω κάθε φορά να τα σπάω. Να θυμώνω και να βρίζω όλο τον κόσμο γύρω μου. Να θυμώνω και να λειτουργεί καταστροφικά ο θυμός μου. Και πάλι, εδώ εγώ έχω μία. Οκ, okay, αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους μας κάποια στιγμή, ναι, εντάξει, δεν θα πάρουμε με το δάχτυλο να δείχνουμε έναν άνθρωπο που, ναι, μια φορά μπορεί να τα σπάσει, μπορεί να βρίσει, μπορεί να ξεφύγει, αλλά όταν συστηματικά ο θυμός ενός ανθρώπου εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο, εκεί, εάν θέλει να αλλάξει, πρέπει πολύ σοβαρά να καθίσει, να σκεφτεί το πώς θυμώνει και το πώς μπορεί να θυμώνει διαφορετικά, ναι, το πώς... Mm-hmm. Θέλει να θυμώνει. Δεν έχει να κάνει, γιατί τον μπερδεύουμε πολλές φορές και λέμε ότι ας βγάλουμε ένταση, δεν πειράζει, ας βγάλουμε και φωνή. Έτσι είναι ο θυμός, δεν μπορούμε να θυμώνουμε και να είμαστε ήρεμοι. Έχει όμως σημασία τι λέμε. Ναι, έχει σημασία, είναι τελείως διαφορετικό να χαρακτηρίζω τον άλλο, να τον θίγω σε κομμάτια προσωπικότητας, φωνάζοντας, και είναι τελείως διαφορετικό να φωνάζω για αυτό που νιώθω. Τελείως διαφορετικό. Νιώθω ότι αυτό που λες τώρα με προσβάλλει. Ναι. Έτσι. Και τελείως διαφορετικά. Είσαι ένας άνθρωπος που όλο προσβάλλει στους άλλους. Τελείως διαφορετικό. Λειτουργεί στον άλλο διαφορετικά αυτό. Όχι απαραίτητα, αλλά θα σου πω τι είναι διαφορετικό. Εκεί θέλει να είσαι έτοιμος να γίνεις κάπως στρωτός. Με ποια έννοια το λέω? Γιατί όταν του πεις «εγώ νιώθω ότι με προσβάλλεις αυτή τη στιγμή», ναι, είσαι εκεί χωρίς άμυνες. Του λες «τι νιώθεις». Άρα το αφήνεις στο περιθώριο εκείνη τη στιγμή, μπορεί να σου κάνει και ξύφος και εσύ γυμνός εκείνη τη στιγμή. Θέλει μία τρωτότητα και ένα άφημα, αλλά αυτό αξίζει πάρα πολύ να το κάνουμε στις σχέσεις με ανθρώπους που αγαπάμε και μας ενδιαφέρει τη σχέση μας να τη σώσουμε, τη σχέση μας να μην τη βαρύνουμε μέσα από τον θυμό που έρχεται και πετάει βέλη προς πάσα κατεύθυνση, χωρίς καθόλου να λαμβάνουμε υπόψη σε ποιον μιλάμε εκείνη τη στιγμή. Μιλάω στον άντρα μου, μιλάω στο παιδί μου, ναι, μιλάω στη φίλη μου, χωρίς να λαμβάνω υπόψη πόσο σημαντικός είναι αυτός ο άνθρωπος για μένα. Οπότε το ζητούμενό μας δεν είναι να μην θυμώνουμε, αλλά το πώς θα θυμώνω. Αυτό όλο που περιγράφεις, νομίζω ότι καταγράφεται και σε μία φράση που λέμε πολλές φορές. Έλα, πάνω στο θυμό μου στα είπα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τα εννοούσα. Ήμουν σε μία φάση, λειτουργούσε ο εγκέφαλός μου σε άλλη συχνότητα, ήμουν εν βρασμό. Τέλος πάντων, μπορεί να λειτουργεί σαν άλοθη αυτό.
Ο άλλος όμως έχει πληγωθεί. Η σχέση έχει πληγωθεί. Έχουν πέσει πολλά βαρύδια όταν έχουν υποθεί έτσι οι κουβέντες. Και σκέφτομαι, ωραία, από τη μία έχουμε το κομμάτι του πώς εγώ λειτουργώ όταν θυμώνω και αποφασίζω ότι θέλω να πάω σε έναν ειδικό και να το δουλέψω. Γιατί γίνομαι πολύ επιθετικός, γιατί γίνομαι υβριστής, γιατί. Έχουμε όμως και το άλλο. Πώς εγώ νιώθω κάθε φορά που θυμώνω. Πώς νιώθω, δηλαδή. Το άσχημο κομμάτι που μένει μετά το θυμό. Αυτό πόσο εύκολα αφήνω εσένα να με θυμώνεις κάθε μέρα με κάτι που κάνεις. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως οι άνθρωποι που απλά ξεσπούν το θυμό τους χωρίς εκείνη τη στιγμή να σκέφτονται τι λένε και σε ποιον απευθύνονται, μετά ξεκινά ένας φαύλος κύκλος, έρχονται οι ενοχές και η ντροπή. Έτσι. Οπότε αυτό γίνεται καταστροφικό και αυτοκαταστροφικό την ίδια στιγμή. Γι' αυτό έχει μάλλον νόημα να καθίσουμε λίγο να το δουλέψουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι μία προσωρινή εκτόνωση που μετά μόνο με δύσκολα συναισθήματα μας αφήνει, με μία αίσθηση ότι δεν αξίζουμε. Κάποιοι άνθρωποι που είναι αρκετά επιθετικοί και νιώθουν ότι δεν μπορούν να τον ελέγξουν αυτό το θυμό, μετά νιώθουν τέρατα. Ναι. Ξέρεις, είναι πολύ βαρύ μέσα τους, ότι συνέχεια κάνω κακό στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφομαι. Είμαι εκεί και μόνο τους κάνω να στεναχωριούνται, μόνο γι' αυτό είμαι άξιος. Είναι πολύ δύσκολα τα συναισθήματα των ανθρώπων που θυμώνουν. Το μετά είναι δύσκολο. Γι' αυτό ακριβώς αξίζει να σταθούμε λίγο και να το δουλέψουμε, να δούμε τι εναλλακτικές έχω, αν έχω, αν νιώθω ότι έχω και αν... Είναι και το κίνητρό μου ποιο είναι. Είναι να σώσω μια κατάσταση, είναι να λύσω μια κατάσταση ή θέλω να πληγώσω. Δηλαδή, γιατί και αυτό, Άνδρια, αν είμαστε ενήλικες, χρειάζεται να αποφασίζουμε για κάποια πράγματα. Όταν διαρκώς πετάω βέλη και το κάνω ξανά και βλέπω ότι υποφέρω κι εγώ και όλοι οι άλλοι γύρω μου, δυστυχώς θα θέλω να παίρνω μια απόφαση εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και αποφασίζω απλά να εκτονώνω μόνιμα ένα θυμό τον οποίο δεν έχω κάτσει ποτέ να λύσω. Γιατί πρέπει να πούμε ότι το πόσο συχνά θυμώνω και το πόσο πολύ θυμώνω έχει να κάνει καθαρά με το τι εικόνα έχει ο καθένας για τον εαυτό του. Καθαρά. Οι άνθρωποι που θίγονται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ συχνά, θα ακούσεις πολύ συχνά να σου πούνε ότι αυτός με πρόσβαλε, αυτός με αδίκησε και είναι πάρα πολύ συχνό, είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ χαμηλή, άσχημη, αν θέλεις, εικόνα για τον εαυτό τους, οπότε νιώθουν υποχρεωμένοι διαρκώς να επιβάλλουν στον άλλο κάτι, να κυριαρχούν πάνω στον άλλο για να σώζουν τον εαυτό τους, την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Δεν θα έρθεις να με προσβάλλεις εσύ. Βγαίνει αμέσως ο θυμός να διορθώσει τα πράγματα. Δεν θα με αδικήσεις εσύ. Βγαίνουν πάλι αμέσως με νύχια να διορθώσουν τα πράγματα. Οπότε οι άνθρωποι που μας ακούνε, καλό να δουν το πόσο συχνά και το πόσο πολύ θυμώνουν. Και αυτό έχει πάρα πολύ συνδέεται με το τι άποψη έχω εγώ για μένα. Ποιος νιώθω να είμαι. Και αν δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, έχω ανάγκη να βγάζω το θυμό σαν ένα μαστίγιο, να διορθώνω τα πράγματα γύρω μου επιβάλλοντας. Είναι, δηλαδή δεν είναι ένα ακέραιο συναίσθημα, υπάρχει από μόνο του. Όχι. Από πίσω έχει κάποιον που το σπρώχνει. Κάποιες φορές, ναι. Και αυτό πάλι οι άνθρωποι που μας ακούνε. Ξέρουν, έρχονται κάποιες φορές και λένε, θυμώνω πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνω ότι ο λόγος για το πόσο πολύ θύμωσα, δεν μπορεί να το δικαιολογήσει αυτός ο λόγος. Δηλαδή, ο άνθρωπος από μόνος του μπορεί να καταλάβει ότι είναι υπερβολικό αυτό που βγάζει σε σχέση με το ερέθισμα. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Είναι, ξέρω εγώ, είμαι στο μηχάνημα να βγάλω χρήματα, έτσι, και δεν μου βγάζει απόδειξη το μηχάνημα. Έχει τύχει, είμαι μάρτυρας αυτό ο ανθρώπου. Και κλωτσάει το μηχάνημα. Έχει μια υπερβολή αυτό το πράγμα. Τι κλωτσάω εκείνη τη στιγμή. Κάτι άλλα πράγματα κλωτσάω. Προφανώς. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει συχνά τέτοια ξεσπάσματα, δεν μπορεί να τον... Δηλαδή, δεν μπορεί να με αδικούν συνέχεια όλοι, να με προσβάλλουν συνέχεια όλοι. Έχω αναρωτηθεί ποτέ ότι ίσως εγώ να το θεωρώ αυτό και να μην είναι έτσι. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Γιατί τείνουμε συνήθως να ξεχνάμε, αν και είμαστε ενήλικες, ότι ο άλλος που έχω απέναντί μου έχει και αυτός δυσκολίες, έχει και αυτός τυφλά σημεία, έχει και αυτός πράγματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί, όπως και εμένα. Δεν είναι σε τίποτα διαφορετικός από μένα. Και όμως, δυστυχώς, τίνω να τον βλέπω πάλι σαν ένα
μπαμπά ή μία μαμά που πρέπει όλα να τα συγχωρεί, όλα να τα σηκώνει, όλα να τα χωράει και για όλα να προσπαθεί να τα κάνει τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα για να μην θυμώνω εγώ. Αυτό στην πραγματική ζωή δεν συμβαίνει. Αν χάσαμε την ευκαιρία μας να συμβεί όταν ήμασταν παιδιά, αυτή η ευκαιρία χάθηκε. Τώρα δεν μπορούμε να το περιμένουμε από τις ενήλικες σχέσεις μας αυτό. Και το λέω, είναι σκληρό, πολύ ουτοπικό. Είναι το περιμένεις κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό το αυτονόητα είναι δικαίωμά μου. Αυτονόητα μου χρωστάς. Αυτονόητα πρέπει να με καταλαβαίνεις. Αυτονόητα. Δεν υφίσταται στις ενήλικες σχέσεις. Είναι μια πολύ σκληρή παραδοχή, αλλά είναι τόσο αληθινό και μας βάζει στη θέση μας με την έννοια ότι εγώ έχω την ευθύνη και ο άλλος έχει την ευθύνη. Είμαστε δύο ενήλικες και εγώ δυσκολεύομαι και αυτός δυσκολεύεται. Δεν έχω μόνο εγώ δυσκολίες. Δεν έχω μόνο εγώ μπλοκαρίσματα. Έχει και ο άλλος απέναντί μου. Οπότε αυτό βάζει, γιατί συνήθως τείνουμε να το ξεχνάμε. Ναι, λειτουργούμε λίγο σαν τα κακομαθημένα παιδιά, που όλα πρέπει οι άλλοι να τα φροντίζουν τέλεια και να μην μας φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά εμείς μπορούμε να απαιτούμε και να κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο μυαλό. Ναι, ναι. Που αυτό είναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι δεν όλο να λάθος ναι. Από όπου και να το πιάσεις. Και ζόρικο και για αυτόν που το βιώνει και για τους άλλους που είναι γύρω του. Οι άνθρωποι που ανέχονται το θυμό των άλλων, τα ξεσπάσματά τους, τις περίεργες συμπεριφορές τους, που είναι εκεί και με κάποιο τρόπο είναι σαν να υποθάλπτουν αυτές τις συμπεριφορές. Εκεί και αυτό δεν το βρίσκω υγιές. Δεν είναι, και αυτό που λες ακριβώς, άθελά τους ποτίζουν αυτό το λουλούδι να μεγαλώσει. Δηλαδή όταν έχω έναν άνθρωπο, θα σου πω ας πούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα σύζυγο που θυμώνει πάρα πολύ συχνά, γιατί έτσι νιώθει ζήλια πολύ συχνά. Και μπαίνω εγώ διαρκώς και προσπαθώ να κατευνάσω το θυμό του, παίρνοντας με παράδειγμα το κινητό μου και δείχνοντάς του, και του λέω έλα, δες, να δεις ότι μπορείς να το κοιτάξεις το κινητό μου, να δεις τις συνομιλίες μου για να ησυχάσεις. Άθελά μου εκείνη τη στιγμή, αυτό που του λέω είναι ότι συνέχισε να το κάνεις. Οπότε η ανοχή στο θυμό δημιουργεί περισσότερο θυμό. Και επίσης, άθελά μας δημιουργούμε ακόμα περισσότερες ενοχές στον άλλο όταν δεν βάζουμε όριο. Ναι. Βέβαια. Όταν δεν του βάζουμε όριο, είμαι εγώ ο κακός της σχέσης και ο άλλος είναι ο καλός που κοίτα τι του κάνω συνέχεια. Κοίτα πόσο πολύ τον ταλαιπωρώ, ενώ εκείνος είναι τόσο υπομονετικός μαζί μου, τόσο καλός μαζί μου. Άθελά μου, και πάλι το τονίζω ναι. Αυτό, δημιουργώ στον άλλο περισσότερες ενοχές. Δεν βοηθάει αυτό καθόλου. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος θεωρεί ότι θα μπορέσει να διαχειριστεί το θυμό του συντρόφου του με το να τον ανέχεται, έχει πέσει ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Ο θυμός θα γίνεται όλο και μεγαλύτερος. Και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, Ματούλα? Φαντάζομαι την ώρα της έκρηξης δεν πας να σηκώσει μανία για να το πεις «Έλα να σου πω, μέχρι εδώ ήτανε» ή το κάνεις? Και αυτό μπορεί να χρειαστεί, Ανδριανή. Και φωνή στη φωνή και ένταση στην ένταση. Αυτό, κοίτα να δεις, έχει να κάνει με το τι. Ναι, γιατί όχι να μην. Δηλαδή, αν είσαι εκεί απέναντί μου και με προσβάλλεις και με χαρακτηρίζεις, τι καλούμε να κάνω εκείνη τη στιγμή, ποια είναι η υγιής μου αντίδραση σε αυτό? Stop. Τελείωσε. Εγώ με αυτόν τον τρόπο δεν μένω εδώ να επικοινωνήσω. Τελεία. Φεύγω. Θα είναι δύσκολο να αρχίσω και εγώ τις βρισιές. Έτσι, εκεί αρχίζει. Αλλά το να βάλω ένα όριο σε αυτό και να πω όχι, δεν το ανέχουμε άλλο. Τελειώσαμε με αυτό. Φυσικά αυτό θα κάνω. Αυτό δεν είναι υγιές. Δηλαδή, τι είναι υγιές εκείνη τη στιγμή? Να κάθομαι απλά να τα ακούω και να πω έλα, ησύχασε. Θα δεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και θα τα πούμε άλλη ώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Ή αντίστοιχα να αρχίσω και εγώ να πετάω ό,τι βρω μπροστά μου. Ή όταν με προσβάλλουν, θα πω stop, θα βάλω ένα όριο σε αυτό. Αυτό δεν το ανέχομαι. Τελείωσε. Το συζητάμε κάποια άλλη στιγμή ή πάω μέσα και όταν ηρεμήσεις θα ξαναλέμε. Στην πράξη το όριο, όχι θεωρητικά, έλα να τα κουβεντιάσουμε που χθες μου θύμωσες και δεν θέλω να μου το ξανακάνεις. Όχι. Εγώ δεν είμαι καθόλου ενάντια στο να σηκώσω τα μανίκια που λες εκείνη τη στιγμή. Κάποιες φορές πρέπει να δίνουμε τις μάχες μας. Έντιμα, αλλά αυτή είναι μια έντιμη μάχη. Είναι πολύ έντιμη. Είναι έντιμη προς τον εαυτό μου και προς τη σχέση. Ναι. Και είναι έντιμος αγώνας, γιατί έχει να κάνει με τον αλληλοσεβασμό. Και σένα σε σταματώ από το να συνεχίζεις αδιάκοπα, να παίρνεις μια κατηφόρα και να κάνεις πράγματα, να λες πράγματα για τα οποία την επόμενη στιγμή θα νιώθεις ντροπή
Και εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν να φτάνει να με θίγει σε σημεία προσωπικότητας. Μπορείς να μου πεις τι νιώθεις, μπορούμε να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι χρειάζεται ο ένας από τον άλλο, να τσακωθούμε όσο θέλεις, αλλά όχι προσβάλλοντας, όχι χαρακτηρίζοντας, όχι θίγοντας, όχι με αυτόν τον τρόπο. Και ας τσακωθούμε και ας φωνάξουμε. Μα δεν γίνεται να μην διαφωνήσεις και να μην τσακωθείς. Και μπροστά στα παιδιά δεν είναι κακό αυτό, Ανδριανή. Τι εννοείς? Ένας υγιής καυγάς, υγιής όμως έτσι, όπου εγώ λέω τι νιώθω και μπορώ να το πω με ένταση και ακόμα και στο παιδί μου. Εγώ, δηλαδή, καίνε το παιδί μου εδώ και κάνει πάρα πολύ φασαρία. Πάρα πολύ φασαρία και εγώ θέλω να διαβάσω το βιβλίο μου. Θα το πεις, τώρα, δύο, το λέω μία, τρεις. Το λέω δύο, το λέω τρεις. Τώρα έχω φτάσει στα όρια μου. Πήγαινε μέσα. Ναι. Το λες, αν όμως γυρίσεις και πεις. Και το μαθαίνεις ότι και θυμώνουμε και με ποιο τρόπο θυμώνουμε. Mm-hmm. Δεν σε θίγω, δεν σου λέω που δεν ακούς κανένα, που με γράφεις, που με έχεις τα παλιά στα παπούτσια και αρχίζει όλο αυτό. Του λες κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, τώρα θέλω να διαβάσω, το λέει ηρεμία. Μία, δύο, τρεις, μέσα. Μέσα. Αυτό. Κακώς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Οριοθέτηση είναι αυτό. Είναι οριοθέτηση και χρειάζεται. Mm. Ακόμα και μεταξύ του ζευγαριού να παιχτεί ένα τέτοιο υγιές σκηνικό μπροστά στα παιδιά και ας έχει ένταση, δεν είναι κακό. Γιατί μαθαίνουμε ότι μπορούμε και να θυμώνω και το πώς θα θυμώνω. Στα παιδιά μας, ματούλα, ξέρεις τι λέμε. Έλα τώρα, μη θυμώνεις. Μη θυμώνεις με αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι. Αυτό πόσες φορές το ακούμε όλη στη ζωή μας, και σαν παιδιά και σαν ενήλικες. Και το αποτέλεσμα είναι, Ανδριανή, να είμαστε πια ενήλικες, να μην ξέρουμε πώς να θυμώνουμε, να σπάμε, να βρίζουμε, να κατεβάζουμε μούτρα και να διαλύουμε σχέσεις. Και να αρρωσταίνουμε. Και να αρρωσταίνουμε. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε πώς να θυμώνουμε. Ο θυμός τον χρειαζόμαστε. Το πώς θα τον βγάλουμε είναι δουλειά του καθενός να δει τι θα κάνει, να έχει τα εφόδια του εκείνη τη στιγμή, για να μπορεί να ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή νιώθει ότι πάει να χάσει τον έλεγχο, για να κάνει αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Να φύγει από το σπίτι, να πάει να κάνει μια βόλτα, να πάρει μια φίλη του, να πάει μέσα να χτυπάει ένα μαξιλάρι. Ό,τι μπορεί να βοηθήσει τον καθένα εκείνη τη στιγμή. Αλλά τον θυμό τον χρειαζόμαστε. Ακόμα και τα τραύματά μας δείχνει ο θυμός. Μπορεί να μας δείξει το αν πάρα πολύ συχνά εγώ θυμώνω γιατί νιώθω ότι άλλοι με προσβάλλουν. Δείχνει ένα τραύμα αυτό. Δείχνει ότι κάπου εκεί κάτω νιώθω μικρός, ασημαντούλης, ότι ο καθένας είναι πολύ πιο δυνατός από μου και πρέπει να βγάλω εκεί το θηρίο να με υπερασπιστεί. Να βγει μπροστά για μένα. Ναι, και είναι άνθρωποι που έχουν αυτό το θηρίο μόνο, δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν άλλο τρόπο. Ένα τέτοιον άνθρωπο, πώς τον προσεγγίζεις? Αν είναι ο σύντροφός σου, αν είναι ο συνεργάτης σου στη δουλειά, αν είναι η μάνα σου, ο πατέρας σου, ένας άνθρωπος δηλαδή που έχεις πολλή επαφή καθημερινά και διαπιστώνεις ότι υπάρχει αυτό. Το μικρό παιδάκι εκεί μέσα που νιώθει τόσο δούλη και γίνεται θηρίο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πάλι με ωραία και τίμια οριοθέτηση. Ανδριανή, εάν μέσα στο περιβάλλον μας υπάρχει ένας άνθρωπος που θυμώνει πάρα πολύ συχνά και με έντονο τρόπο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο άλλος είναι η οριοθέτηση και ένα στόπ που θα είναι ουσιαστικό και αληθινό. Ναι. Αυτό είναι απαραίτητο. Ότι εγώ άλλο μαζί σου, με αυτόν τον τρόπο, δεν συνεχίζω να επικοινωνώ σε κανένα επίπεδο. Κάθε αλλά τρόπο. Να το κάνει. Να το κάνει, γιατί αυτό που λέμε δεν είναι εύκολο. Και με συνέπεια. Με συνέπεια. Όχι, τώρα εγώ φεύγω. Φεύγω, είμαι εδώ μαζί σου, είμαι εδώ. Γιατί όταν ο άλλος νιώθει τόσο δύσκολα μέσα, γιατί είναι και ο ίδιος δυσκολεμένος, χρειάζεται. Εγώ είμαι εδώ μαζί σου, αλλά να επικοινωνήσουμε με έναν άλλο τρόπο. Είμαι εδώ διαθέσιμος, αλλά με έναν άλλο τρόπο, όχι με αυτόν. Και του δίνουμε και το σήμα ότι εγώ είμαι εδώ μαζί σου, αλλά όχι έτσι. Ναι. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Γιατί στην πραγματικότητα έχω κουραστεί να σου αποδεικνύω συνέχεια πόσο σ' αγαπάω, πόσο σε σέβομαι, πόσο... Δεν είναι αυτή η δουλειά μου πλέον εμένα. Να σου αποδεικνύω κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, ξανά και ξανά. Είμαι εδώ σαν ενήλικας να έρθουμε να τα βάλουμε κάτω. Οπότε, Ανδριανή, αν θέλεις, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει πάρα πολύ έτσι σταθερά να κάνει ένας άνθρωπος. Το κόβεις αυτό. Είναι, Ανδριανή, έχω το παιδί μου, έτσι, και έρχεται και με χτυπάει. Να. Θα κάθω να συζητήσω εκείνη τη στιγμή. Συζητάς κάτι, με το πονάει, το σταματάς. Μα το σταματάς. Κάποια πράγματα απλά τα σταματάμε. Είναι η πρώτη κίνηση που έχω να κάνω. Ναι. Τι θα συζητήσεις, έλα, σε παρακαλώ, μα μην με χτυπάς. Μα τι είναι αυτά που κάνεις στη μαμά. Στοπ, δεν επιτρέπω να με χτυπάς. Δεν το επιτρέπω. Το ίδιο κάνουμε και στον ενήλικα, όταν με τα λόγια του μας χτυπάει. Δεν επιτρέπω να με χτυπάς.
είμαι εδώ να συζητήσουμε και πάλι αυτό που, με ένταση, αλλά όχι έτσι. Και αυτό δεν είναι εύκολο καθόλου. Ναι, αλλά είναι σωτήριο μπορεί να αποβεί. Mm. Εάν σκεφτούμε ότι μπορεί να ζεις με έναν άνθρωπο θυμωμένο, γεννημένο θυμωμένο, που σου κάνει τη ζωή σου δύσκολη σε καθημερινή βάση, και αυτό είναι η καθημερινότητά σου, πώς θα διαχειριστείς το θυμό της ματούλας που δουλεύει στο διπλανό γραφείο, που είναι η αδερφή σου, που είναι η μάνα σου, που είναι η γυναίκα σου, και να έχω, όχι, τι θα κάνω πάλι με την τρελή που έχω μέσα, και πώς θα την παλέψω σήμερα όλη μέρα. Είναι πολύ καλύτερο να πάρω το θάρρος και να σου πω την επόμενη φορά: ματούλα, σταμάτα. Και να ξεκινήσω δειλά-δειλά. Αυτή την ωραία θέση. Και επειδή σίγουρα θα μας παρακολουθούν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ να πάνε εκεί και να πούνε. Να έχουν το θάρρος. Πρέπει ένα πράγμα να ξέρουμε: αυτή ποτέ δεν είναι εύκολη δουλειά. Μέσα μας κάτι θα τρέμει. Μέσα μας πάντα κάτι τρέμει όταν το κάνουμε για πρώτη φορά. Όταν αποφασίζουμε έτσι για πρώτη φορά να πάμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, να βάλουμε ένα όριο, κάτι μέσα τρέμει. Αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά κάθε φορά θα τρέμει όλο και λιγότερο όσο εμείς του δίνουμε το σήμα ότι εγώ, παρόλο που τρέμεις, είμαι εδώ να σε υπερασπιστώ. Θα το πάμε μαζί μέχρι εκεί που μπορούμε. Και ορθώνω το ανάστημά μου και αστρέμω μέσα μου και ασκοκκινίζουν τα μαγουλά μου και αστρέμουν τα χέρια μου. Δεν είναι ανάγκη να θυμώνω για να θυμώσω, να το κάνω με έναν τρόπο, πώς να σου πω, αυτό το πολύ κοινωνικά αποδεκτό, πρέπει να το κάνω και να είμαι και σταθερός και η φωνή μου σταθερή. Μπορώ να θυμώσω και να τρέμω κιόλας. Να δείξω αυτή μου την ευαλωτότητα και τη δυσκολία. Ότι μου είναι δύσκολο που θυμώνω, αλλά τώρα δεν έχω άλλη επιλογή. Αν με σέβομαι και αν σέβομαι και σένα, αυτή είναι η μόνη μου επιλογή. Ναι, μωρέ, από εκεί ξεκινάει. Σέβομαι τον εαυτό μου, θέλω κι εσύ να με σέβεσαι και αφού βλέπεις ότι εγώ με σέβομαι, θα το κάνεις κι εσύ. Και πάει λέγοντας. Και είναι σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν και να επιτρέπουν το θυμό και να δείχνουν στα παιδιά τους πώς να θυμώνουν. Να το δείχνουν αυτό τους. Με το παράδειγμά τους. Πάρα, τον θυμό δεν χρειάζεται να τον καταστήλουμε συνέχεια. Δεν βοηθάει. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να ξέρουν πώς να θυμώνουν. Και θα σου βγει κάπου αλλού που θα είναι ανεξήγητο και για τον άλλον και για σένα και μπορεί να σου βγει και σε πολλαπλάσιο μέγεθος. Όλοι έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που έχουν μια συσσωρευμένη εχθρικότητα προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν μπορείς να κατανοήσεις γιατί. Γιατί όλη αυτή η εχθρικότητα είναι άνθρωποι που ακριβώς ποτέ δεν είχαν το χώρο να εκφράσουν το θυμό τους, ότι κάτι δεν τους αρέσει. Αυτό μας βοηθάει να τους κατανοήσουμε. Δεν σημαίνει ότι... Εγώ φοράω το κράνος μόνιμα να μου πετάς πέτρες. Και περιμένω και αφήνομαι στο χαρακτηριστικό σου αυτό ότι είσαι πάντα θυμωμένος και ότι δεν ξέρω τι κουβαλάς και πόσο σε έχει αδικήσει η ζωή. Όχι. Βάζω το όριό μου. Στην αρχή μπορεί να πάω λίγο καμπουριασμένα, την τελευταία φορά μπορεί να πάω και με τα χέρια στη μέση, γιατί πρέπει να με προστατέψω. Και εσένα στην τελική να προστατέψω από αυτή την κατρακύλα. Και τους δύο, αλλά πρώτα εμένα και μετά εσένα και μετά. Κατ' επέκταση και τη σχέση, την οποιαδήποτε σχέση. Ελάτε να αλλάξουμε τον κόσμο. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, κάτι θα κάνουμε. Λίγο, δεν λίγο, μπορεί. Ναι, πες, κάτι. Κάτι θα μετακινηθεί σιγά σιγά. Δεν μπορεί. Τόσο κουβέντα έχουμε κάνει. Ευχαριστώ, Ματούλα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό πάρα βράδυ. Πολύ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε πάλι εδώ. Είναι σταθερά το ραντεβού. 10 παρατέταρτο. Τα φιλιά μας.